Κύριε Μπακογιάννη, μείζον ζήτημα των ημερών είναι το αν θα συγκεντρώσει η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τους 180 βουλευτές. Τους μετράμε δημοσιογραφικά εννοώ. Τα μετράμε τα κουκιά, από εδώ τα φέρνουμε, από εκεί τα φέρνουμε, μέχρι 170 πάνε. Η δική σας άποψη ποια είναι? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως τα μετράτε, δεν εμφανίζεται να υπάρχουν 180, αλλά ότι θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι μέχρι τότε. Δηλαδή, με το υπάρχον πολιτικό κλίμα, τα πράγματα είναι αναμφισβήτητα δύσκολα. Από εκεί πέρα θα εξαρτηθούν πολλά από την αξιολόγηση της Τρόικας, από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, από τη συμφωνία της Κορφής, από τη νέα συμφωνία η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για την προληπτική γραμμή πίστωσης. Όλα αυτά θα επηρεάσουν το ευρύτερα το κλίμα και θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πόσοι θα είναι τελικά οι βουλευτές. Δηλαδή αριθμητικά μπορεί να υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν πολιτικά υπάρχουν. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να αναστραφεί το κλίμα, υπάρχει χρόνος? Κοιτάξτε, γιατί... ναι, το κλίμα μπορεί να αναστραφεί, αυτό το πιστεύω. Και κυρίως πιστεύω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ακολουθήσει μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη, την οποία άλλωστε έχω προτείνει εγώ, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, με τρία πολύ συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, για να σας το πω εντάχει, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μείνει πιστή στη γραμμή των μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, δεν πρέπει να παρασυρθεί στις λογικές Τσίπρα. Σκίζω μνημόνια, λαϊκίζω κτλ, κτλ. Διότι αυτό θα έθετε σε αμφισβήτηση όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και τρίτον, να σας διακόψω, χάνετε τον ρυθμό της σκέψης σας, αλλά πρέπει να σας διακόψω, γιατί αυτό το σκίζω μνημόνια το είπε και ο Σαμαράς. Ναι, ότι κάθε μέρα λοιπόν, σκίζει μνημόνια. Ναι, πώς εγώ λοιπόν δεν συμφωνώ σε αυτό. Έτσι, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να σκίζει μνημόνια. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής, αν θέλεις να πάρεις αυτές τις λογικές, ο κόσμος θα διαλέξει το πρωτότυπο. Πέραν αυτού δεν μπορούμε να σκίσουμε μνημόνια τώρα, για να είμαστε σοβαροί. Τότε γιατί 475 νόμοι που έχουν ψηφιστεί, λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα τους ακυρώσει. Αλλά και ταυτόχρονα λέει ότι θα πάω στην Ευρώπη, θα τους πω ότι ακύρωσα 475 νόμους, δεν θα σας δώσω πίσω τα λεπτά που θα μου κόψετε ένα κομμάτι των δανείων και θα μου δώσετε και καινούρια. Και αυτό το τρίπτυχο θα γίνει αποδεκτό από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια τα άλλα, που έχουν κρίσεις και μισθούς και συντάξεις πολλά από αυτά χαμηλότερες από τις δικές μας. Δεν είμαστε σοβαροί. Να τελειώσω όμως. Ναι, και το τρίτο, να προχωρήσουμε σε μια σοβαρή φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν αντέχει ο Έλληνας να πληρώνει τους φόρους που πληρώνει. Τώρα με έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε να το λέω. Όχι, είναι το πιο σημαντικό αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για μένα είναι η αρχή της δικιάς μας φιλοσοφίας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τους φόρους, αυτό το ξέρει το σύμπαν. Και η δικιά μας η γενιά που είχαμε ιδεολογικές διαφορές, αν θέλετε, τελικώς καταλήγαμε στη φορολογία. Όπου το μημένα αριστερά παραδοσιακά λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία και θα αναδιανύει. Στο μεγάλο κεφάλαιο λέει. Καλά, πιο μεγάλο κεφάλαιο. 16.000 ανθρώπους λέει. Τώρα άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη μια μέρα να λέει 16.000 ανθρώπους. Μα όλη την περιουσία να πάρει από τους 16.000 ανθρώπους, τι θα αναδιανύμει? Την ναι, οκάβολα στην το ζουμί. Μέχρι σήμερα δηλαδή στη φορολογία, μένω εδώ γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν δεν μειωθεί η φορολογία ή αν δεν βρεθεί μια φόρμουλα δίκαιης φορολογίας, δεν θα αυξηθεί ποτέ, δεν θα μειωθεί ποτέ η ανεργία. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν οι επιχειρηματίες, άμα έχει τον επιχειρηματία 45% φορολόγηση. Την έχω πολλές φορές. Μα την έχω πολλές φορές καταθέσει και αν θέλετε η βασική μου, έτσι ο βασικός μου αγώνας όλα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, θα μου πείτε πόσο αποτελεσματική ήμουνα. Νομίζω ότι τώρα, παραδείγματος χάρη, οι αντικειμενικές αξίες θα μειωθούν τελικά από αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνω. Θεωρώ ότι είναι το μέγεθος της φορολογίας, το οποίο δεν το λέω εγώ γιατί είμαι κανένας μεγάλος οικονομολόγος, αλλά το λέει παραδείγματος χάρη και το ΔΝΤΟΥ. Δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η φορολογία αυτή είναι υπέρμετρη και αντιαναπτυξιακή. Άρα εμείς πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο στο να μειώσουμε τη φορολογία πραγματικά δραστικά και για τις επιχειρήσεις αλλά και για το φόρο των εκείνων. Μα δεν το έχετε κάνει δύο χρόνια σαν Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δηλαδή βλέπω ότι δεν φορολογείται καθόλου τους εφοπλιστές και τους λέτε φέρτε όποτε θέλετε λεφτά και όσα θέλετε και φορολογείται τους επιχειρηματίες της στεριάς ανηλαιώς. Τώρα εδώ που τα λέμε για τους εφοπλιστές δεν είναι γιατί δεν θέλουμε. Έτσι είναι γιατί δεν μπορούμε. Εφορολογήστε με τον ίδιο τρόπο και τους επιχειρηματίες της στεριάς. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι το κακό με τα καράβια, ξέρετε, είναι ότι έχουν σημαίες οι οποίες αλλάζουν εμπλό.
Ναι. Και κατόπιν τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο να φορολογήσεις την ναυτιλία διεθνώς. Mm-hmm. Μόλις πήγαν να κάνουν οι Εγγλέζοι να βάλουν φορολογία στην ναυτιλία, πήραν αυτά τα καράβια και τους τα πήγαν στη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλω, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα και θα σου έλεγα εγώ πώς θα τους είχαμε φορολογήσει. Το θέμα είναι η φορολογία γενικώς. Πρέπει να είναι μια φορολογία ανάλογη με τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. Mm-hmm. Εάν ξεπεράσεις αυτή τη φοροδοτική ικανότητα, ξεχυλίζει το ποτήρι. Άρα για μένα η στρατηγική πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ναι στις μεταρρυθμίσεις τώρα. Όχι αργό και κολλησιεργό mm-hmm. και προσπαθώ να την γλιτώσω. Όχι. Ναι στις μεταρρυθμίσεις τώρα. Ναι στη μείωση της φορολογίας τώρα. Επειδή τελικά η αξιόπιστη λύση είμαστε εμείς, χωρίς να, δεν το λέω αλαζονικά, αλλά διότι δεν βλέπω λογικά να υπάρχει άλλη. Δεν βλέπω δηλαδή, όπως και να τα πάρεις τα πράγματα, δεν μπορώ να δω ποια θα είναι εκείνη η λύση που θα μας επέτρεπε να έχουμε τη χρηματοδότηση την αναγκαία, mm-hmm. που θα μας επέτρεπε να μην διακινδυνεύσουμε την έξοδο της χώρας από το ευρώ και ταυτόχρονα να κάναμε και την πολιτική την οποία λέει ο κύριος Τσίπρας. Μισό λεπτό. Δεν γίνεται. Εάν η πολιτική που ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα είδος επικοινωνιακής στρατηγικής προς τα έξω, είναι κακή να υπάρχει αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική? Διότι εδώ και δύο χρόνια ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος διαπραγματεύονται και δεν έχω δει, θυμάστε εσείς, κάτι που να αρνήθηκαν από την Τρόικα και να μην πέρασε, γιατί όλα έχουν περάσει. Όχι, κοιτάξτε. Η διαπραγμάτευση δεν γίνεται δημόσια. Έτσι, για να λέμε τώρα το στραβό το δίκαιο, γιατί εγώ δεν. Ξέρετε ότι λέω πραγματικά αυτά τα οποία πιστεύω. Mm-hmm. Έτσι, έχω κατηγορηθεί τα μάλα από πολλούς. Πολλές φορές. Αλλά δεν γίνεται δημόσια διαπραγμάτευση. Δεν ξέρουμε λοιπόν πραγματικά σε πόσα πράγματα είπανε όχι, σε πόσα πράγματα δεχθήκανε κτλ. Οι πιστωτές έρχονται με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να φτιάξει η ελληνική οικονομία, ώστε να πάρουν αυτοί πίσω τα λεφτά τους. Αυτό είναι το θέμα τους. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δέχτηκε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει δοθεί παγκοσμίως σε οποιαδήποτε χώρα. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει τέτοια χρηματοδότηση σε άλλη χώρα. Ναι, η οποία, σας θυμίζω, δεν πήγε σε κοινωνική πολιτική. Μα δεν μπορεί να Δραχμή, πάει. Δραχμή, δεκάρα. Πήγε μα μόνο... δεν μπορεί να πάει σε κοινωνική πολιτική. Διότι έπρεπε να πάει πρωτίστως να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Ούτε σε αυτό. Βεβαίως. Πήγανε τα περισσότερα χρήματα σε αποπληρωμές στοκοχρεωλησίων. Αυτά που πήγανε είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιήσαμε. Τώρα έχουμε έρθει σε βάρκα ή σε νερά. Τώρα τα έσοδά μας και τα έξοδά μας είναι τα ίδια. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα καταπληκτικό νοικοκυριό, το οποίο ξόδευε τρεις φορές παραπάνω από το μισθό του μοναδικού ανθρώπου που έβαζε λεφτά μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα οδηγούσε. Φωνάζαμε μερικοί, ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Αυτοί λοιπόν που φωνάζανε καταψηφιστήκανε, θέλω να θυμίσω. Δηλαδή όταν ο Μητσοτάκης είπε ότι παιδιά κάθε Έλληνας που γεννιέται χρωστάει 2 εκατομμύρια δραχμές τότε. Βεβαίως, ναι. Εσύ δεν ήσουν γεννημένος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Το έλεγε, ο ελληνικός λαός προτίμησε τότε να ψηφίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που του λέγε «Καλά θα πάμε». Ναι. Το ίδιο έγινε, με τον Καραμαλή. Είπε ο Καραμαλής «Δεν υπάρχουν λεφτά». «Όχι, υπάρχουν λεφτά», λέει ο Γιώργος. Προτίμησε ο ελληνικός λαός να πάει στο «Λεφτά υπάρχουν». Mm. Τώρα θα έχει μια τρίτη επιλογή. Ξανά τα ίδια. Πάλι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι υπάρχουν λεφτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πάλι εμείς λέμε, παιδιά, μετρημένα πράγματα, με μέτρο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε εκείνο. Πάλι θα ξαναψηφίσει ο ελληνικός λαός. Εδώ λοιπόν το τρεις εξαμαρτίνου, ουκ ανδρός σοφού και ουκ λαού σοφού. Έτσι. Εδώ πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να δούμε τι είναι εφικτό, εφικτό, ρεαλιστικό μέσα στην κατάσταση που ωραία, είμαστε. Και έρχομαι εγώ και λέω, ναι. Η μείωση της φορολογίας είναι εφικτή. Να ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, αν αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή το χρέος είναι διαχειρίσιμο και βιώσιμο, το είπε 2-3 φορές τώρα τελευταία. Εάν το ενστερνίζεστε κι εσείς, είναι διαχειρίσιμο και βιώσιμο με το μέγεθος που έχει φτάσει μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι δύσκολα διαχειρίσιμο να πω mm-hmm. την άποψή μου έτσι γενικώς. Τι σημαίνει όμως αυτό? Εμείς θα πάμε σε μια συμφωνία ρύθμισης του χρέους. Πρώτα απ' όλα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Mm-hmm. Δεύτερον γιατί εμείς το θέλουμε. Άρα θα πάμε. Τι θα πάρουμε από αυτή την ιστορία?
Κατά τη γνώμη μου, αυτό που είναι εφικτό σήμερα είναι αυτό που δεν περνάει από τα κοινοβούλια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να αποφασιστεί σε επίπεδο κυβερνητικό και όχι από την ολομέλεια των κοινοβουλίων. Διότι αν πάμε στην ολομέλεια των κοινοβουλίων, είναι βέβαιο ότι δεν θα περάσουμε. Παραδείγματος χάρη, η αριστερά στη Γερμανία δεν ψηφίζει ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Η κυβέρνηση της Γερμανίας όμως θα ψηφίσει ρύθμιση, θα αποφασίσει ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Άρα θα πάμε σε μία επιμήκυνση, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη. Όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα. Και σε σταθερό επιτόκιο. Αυτό από μόνο του είναι κούρεμα. Mm-hmm. Έτσι, για τους οικονομολόγους. Ναι. Διότι πας σε... Άρα πληρώνεις το χρόνο mm-hmm. πολύ λιγότερα. Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι θα βγούμε από τα μνημόνια, τι εννοεί ακριβώς, ότι θα διακόψει τους εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων? Όχι. Τι εννοεί τότε, ότι θα βγούμε από τα μνημόνια? Εννοεί... Διότι η επιτήρηση θα υπάρχει πάντα. Δημοσιονομική. Η επιτήρηση δημοσιονομική υπάρχει σε όλες τις χώρες. Βεβαίως. Και θα υπάρχει ακόμα σκληρότερα ενδεχομένως. Μα βεβαίως και θα υπάρχει. Όταν βλέπετε το Γάλλο. Άρα, πώς θα βγούμε από τα μνημόνια που λέει. Πρόεδρο Ολάντ, όταν βλέπετε τον Ιταλό να λένε δεν θα κάνουμε, δεν θα ράνουμε και αμέσως μετά να παίρνουν πίσω τους προϋπολογισμούς, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επιτήρηση θα έχουμε. Να. Δεν θα έχουμε όμως την επιτήρηση όπως την έχουμε σήμερα. Επιτήρηση όπως έχουμε σήμερα στα μνημόνια είναι ένα τρίμηνο. Παρουσία εδώ πέρα, γιατί δεν κάνατε αυτό, γιατί δεν κάνατε εκείνο. Η ευθύνη διαχείρισης της ελληνικής οικονομίας σε μεγαλύτερο ποσοστό, όχι στο απόλυτο, mm-hmm. το απόλυτο δεν θα το ξανά έχουμε ποτέ όσο ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαχείριση αυτή περνάει σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ελληνική κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Διότι έχει σημασία γιατί εγώ έρχομαι και μιλάω σήμερα για φορολογική μεταρρύθμιση. Έτσι, έλεγα πριν για συγκεκριμένους φόρους, το φόρο πετρελαίου που ναι, ναι. έλεγα ότι δεν θα έχουμε τα έσοδα κτλ. Σήμερα λοιπόν ένα νέο νομοθέτημα, θα μου πείτε το εκατοστό αλλά το τελικό νομοθέτημα, μια σοβαρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα έχει μια δίκαιη και αναπτυξιακή φορολογία, προστίθεται τώρα δίπλα στο δίκαιη, διότι εδώ πέρα... Εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, αυτό το οποίο είπατε πριν είναι καθοριστικό. Βεβαίως. Εάν δεν ναι, έχεις... αλλά εγώ βλέπω ότι αυτές είναι απόψεις δικές σας, όχι της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση με εξακολουθεί με να κάνει. Ναι. Σε μένα δεν κάνετε συνέντευξη. Και σαν Ντόρα Μπακογιάννη, βεβαίως, αλλά και σαν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, είστε ικανοποιημένοι. Μαχόμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος για αυτές τις ιδέες σε κάθε στιγμή στη Βουλή δίνει μάχη. Κερδίζει μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες ή χάνει. Mm. Αλλά δίνει μάχη γι' αυτό. Και αυτό είναι και το νόημα. Έτσι, αυτό είναι και το νόημα ενός βουλευτού. Ένας βουλευτής δεν είναι για να κάθεται και να σας λέει μόνο τι καλά που είμαστε και τι ωραίοι που είμαστε. Ένας βουλευτής υπάρχει για να δίνει μάχη για αυτά τα οποία πιστεύει. Αυτό κάνω κι εγώ. Η γκρίνια που υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι τους χωροθετούν στο χώρο της καραμαλικής φράξιας, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, δεν τον αποδέχομαι, αλλά τέλος πάντων, διαμαρτύρονται εντόνως για τις επιλογές του Πρωθυπουργού και σε επίπεδο στελεχών. Δηλαδή και για τον Γκίγκα Χαρδούβελη, μιλάω ευθέως δηλαδή, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Γιατί θα ήθελαν προφανώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάποιον πολιτικό πρόσωπο και να ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική, αλλά και για δηλώσεις, δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως για παράδειγμα μια πρόσφατη δήλωση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, θα πάρει όλοι τις καταθέσεις τους και θα φύγουν. Τις ασπάζεστε αυτές τις απόψεις, αυτές τις γκρίνιες της Νέας Δημοκρατίας, τις εσωτερικές? Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν θα έλεγα την όποια διαφορετική πολιτική αντίληψη γκρίνια. Έτσι, ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα έχει απόψεις μέσα, αλίμονο της αν δεν είχε, θα ήταν μετά νεκροταφείο. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι νεκροταφείο, είναι μια ζωντανή κοινοβουλευτική ομάδα η οποία σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα πήγε κόντρα στο ρεύμα ψηφίζοντας πράγματα εξαιρετικά δύσκολα. Ναι. Άρα ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα έχει απόψεις, βεβαίως και έχει. Ότι υπάρχουν διαφωνίες μέσα με την ασκούμενη πολιτική, βεβαίως υπάρχουν. Ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές προτάσεις, βεβαίως και υπάρχουν. Και ευτυχώς. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχουν για να γίνεται μια κουβέντα. Τώρα, υπάρχουν οι πιο σκληροί, ναι.
οι οποίοι ας πούμε υποστηρίζουν μέσα στην Δημοκρατία ότι πρέπει να πάμε σε μια ακραία πόλωση. Να. Υπάρχουν αυτοί. Τους οποίους εκφράζει, αν θέλετε, και ο κύριος Γεωργιάδης. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν τη διαφορετική άποψη, στους οποίους συγκαταλέγομαι και εγώ, οι οποίοι λένε ότι, παιδιά, στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή πάμε να διαβούμε το Ρουβίκονα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αναζητήσουμε τουλάχιστον εμείς τη γραμμή της Εθνικής Συνεννόησης. Γιατί το λέω αυτό? Τι εννοείται Εθνική Συνεννόηση? Εννοώ ότι υπάρχει, καταρχήν να πω ότι το περιβάλλον είναι πολύ άσχημο. Σαφές. Το διεθνές. Και δεν χρειάζεστε εμένα να σας πω. Και για τα εθνικά ζητήματα είναι πολύ κακό. Αυτό εννοώ. Πρωτίστως εννοώ τα εθνικά θέματα. Όταν λοιπόν τα πράγματα δεν είναι καλά, όταν υπάρχουν μοιριώσει κίνδυνοι γύρω μας στο περιβάλλον μας, είτε από πλευράς εθνικών θεμάτων, είτε από πλευράς οικονομικής πραγματικότητας, εσύ που είσαι η πλειοψηφία, έχεις χρέος να πας προς την αντιπολίτευση λέγοντάς τους ορισμένα πράγματα. Τώρα, εάν ο κύριος Τσίπρας, πιστεύω λοιπόν και το παραλαμβάνω ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να καλέσει τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Έτσι. Και να του πει, αγαπητέ Αλέξη, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που βιώνουμε. Ναι. 1, 2, 3, 5, 6. Αυτή είναι η κατάσταση στην Κύπρο, αυτή είναι η κατάσταση στην Τουρκία, αυτή είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αυτή είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Έτσι διαμορφώνεται το θέμα. Θέλω λοιπόν να σε ενημερώσω για να το ξέρεις και να έχεις την πλήρη εικόνα. Εάν τώρα ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συζήτηση του πει ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα μόνο και μόνο για να σου πω να παραιτηθείς, όπως έκανε δήλωση ο κύριος Παπάς, κακό του κυρίου Τσίπρα, κακό του κεφαλιού του, διότι στη συνείδηση του ελληνικού λαού θα έχει μείνει ότι την ώρα της μεγάλης κρίσης ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε τη συνεννόηση. Άρα, λοιπόν, το ίδιο πράγμα συνέβη με τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου επί 2 χρόνια, δεν κυβέρνησε ακριβώς 2 χρόνια, λιγότερο, φώναζε στο Σαμαρά ότι έλα εδώ να πάμε μαζί να διαπραγματευτούμε. Ο Σαμαράς αρνούταν να πάει και τελικά κατέληξε η καυτή πατάτα στα χέρια του Σαμαρά. Ναι, και τι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν είναι θλιβερό? Δεν είναι θλιβερό? Δεν είναι θλιβερό για όλους εμάς οι οποίοι τα έχουμε ζήσει αυτά, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας μικροκομματικές λογικές και να μην σκεφτόμαστε αυτό που λέγεται πατρίδα? Ή να μην σκεφτόμαστε αυτό που λέγεται νέα γενιά? Ή να μην σκεφτόμαστε αυτό που λέγεται ελληνικός λαός? Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει εγώ, περίπτωση λοιπόν, να συναντηθείτε κάπου? Κόντρα στο ρεύμα εννοώ. Ήμουνα πάντοτε της γραμμής αυτής, όπως ξέρετε, από την εποχή του Παύλου Μπακογιάννη και της Εθνικής Συμφιλίωσης. Πάντοτε πίστευα ότι οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις είναι πρωτίστως ελληνικές. Ναι. Δευτερευόντως πολιτικές και τριτευόντως δυνάμεις. Έτσι, έχω αμφιβολία για το δυνάμεις ούτως ή άλλως. Λοιπόν, οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις δεν μπορεί να μην έχουν ένα μίνιμουμ συνεννόηση. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την Ελλάδα συμβαίνει μεν σε κάποιες χώρες των Βαλκανίων, αλλά δεν σημαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αδιανόητο να θεωρούμε τους εαυτούς μας Ευρωπαίους και να βλέπουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο ως εχθρό. Είναι πολιτικός αντίπαλος. Ευκόλως πιστεύω μπορώ να απαντήσω σε όλα τα επιχειρήματα που θέλετε. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσετε να συναντηθείτε πουθενά κάπου? Μα δεν θα συναντηθούμε για τα εθνικά θέματα? Ήδη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ήδη. Όταν έγινε αυτή η ιστορία της Κύπρου, ήταν πανομοιότυπες οι δηλώσεις των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Θέλω να πω ότι ο λαός μπορεί να τα φέρει έτσι αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, και να αναγκαστείτε να πάτε σε μια συγκυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί στη Νέα Δημοκρατία και σαν τώρα Μπακογιάννη? Κοιτάξτε, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Στην πολιτική ισχύει το δεν λες ποτέ ποτέ, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι διαφορές μας, οι ιδεολογικές και οι πολιτικές, είναι πραγματικά υπαρκτές. Εάν μεν ένας αλλάξει άποψη ή έρθει προς το ρεαλιστικότερο και γίνει... Δεν το αποκλείεται. Τότε θα μπορούσαν όλα να... Αλλά είναι στη φάση πραγματικά του σενάριου... Παίζει ο σενάριο πάντως. Όλα τα σενάρια. Ότι δηλαδή ο Τσίπρας εάν φύγει ο Σαμαράς μπορεί να πάει. Καταρχήν στην Ελλάδα, επειδή δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά, κάνουμε σενάρια. Είμαστε ειδικοί, δηλαδή μεγαλύτεροι σεναριογράφοι από τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Εγώ ας μείνω τώρα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι είμαστε δύο κόμματα που δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Μπορούμε όμως να συνεννοηθούμε. Μπορούμε να συνεννοηθούμε στα εθνικά θέματα.
μπορούμε να συνεχθούμε στα θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη στις θεματικές αλλαγές. Mm-hmm. Το πώς λειτουργεί αυτή η δημοκρατία. Πώς θα προστατεύσουμε ορισμένα θέματα. Μπορούμε να αλληλοενημερωνόμαστε για απόψεις, παραδείγματος χάρη για το χρέος και τη διαπραγμάτευση του χρέους. Για καθίστε τώρα. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν. Εγώ είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι. Έτσι, και έχω επικεφαλής και έχω τους βουλευτές από όλα τα κόμματα. Σας διαβεβαιώ ότι αυτοί οι βουλευτές, που μέσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντρακασάκης, δεν είναι άνθρωποι, ας πούμε. Μέσα στο πνεύμα του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα συνεννόησης. Διότι είχαμε ξένους, μας επιτίθενται, μας κάνανε, μας ναι, ναι. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ούτε ο ένας άλλαξε γραμμή, ούτε ο άλλος άλλαξε γραμμή. Αλλά για όνομα του Θεού, δεν μπορεί να πάει αυτό το κλίμα πόλωσης. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε αυτό το υβριολόγιο ένας για τον άλλον. Δεν εκπροσωπεί και τον ελληνικό λαό και το επίπεδό του επιτέλους. Δηλαδή αυτά που ακούγονται περί χρηματισμού βουλευτών θεωρείτε ότι σας κάνουν να πέφτετε από τα σύννεφα, δεν έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν? Δεν ξέρω καταρχήν αν έχουν γίνει, πάντως όχι στη γενιά μου. Και αν δεν έχουν γίνει στη δικιά μου τη γενιά που είμαι γιαγιά, φαντάζομαι πόσο μάλλον για όλους τους νεότερους μετά από μένα. Σας θυμίζω ότι υπήρξε και δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Twitter για το Σιμπηλίδη προσφάτως, που άφησε ναι. τέτοιο υπονοούμενο. Ναι, ωραία, μπράβο, τον είχα ξεχάσει αυτόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει... Δηλαδή, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Δεν είπα εγώ ότι ζούμε σε προφανώς, μια κοινωνία αγγέλων. Μπορεί να μην έχουμε αποδείξεις, αλλά προφανώς κάτι δεν συμβαίνει. Δεν είπα εγώ ότι ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αλλά λέω ότι αυτά τα πράγματα, όταν συλλήβδην βγαίνεις και λες, αν εγώ έχω υποψία ότι εσείς χρηματοδοτείτε, ο Κυριάκος το ανέφερε επωνύμως. Ναι, βέβαια. Ωραία. Εάν έχω λοιπόν υποψία τέτοια, θα βγω και θα πω επωνύμως ότι ο κύριος Στάδη ή ο κύριος Δίνα. Αλλά είναι δυνατόν συλλήβδην τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνουν σήμερα εκλογές, οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει αυτή η Βουλή να εκλέξει πρόεδρο, να τους κολλάτε την ταμπέλα του Αργυρώνη του. Ποιο δικαίωμα? Δηλαδή με αυτή τη λογική θα σκοτωθούμε σε αυτή τη χώρα. Και δεν πρέπει. Δεν πρέπει να σκοτωθούμε. Πρέπει να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε. Εάν μένει οι βουλευτές επιλέξουν πρόεδρο δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν επιλέξουν πρόεδρο δημοκρατίας, θα κάνει πάρτι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας και θα αποφασίσει ο λαός τι θέλει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πολιτισμένο επίπεδο τη διαφορά μας. Άρα θα κολλάμε ο ένας ταμπέλες του αλουνού. Άρα δεν εστερνίζεστε ούτε αυτά που λένε ότι άμα βγει ο Τσίπρας θα λοιμοκτονήσουμε, φαντάζομαι, ή τα εστερνίζεστε αυτά? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα οποία προτείνει αυτή τη στιγμή, προτείνει μία μη ρεαλιστική λύση. Θα λοιμοκτονήσουμε δηλαδή. Γιατί κάποιοι λένε... Τα πράγματα είναι απλά. Ή ο κύριος Τσίπρας θα αλλάξει πολιτική και θα κάνει τη γνωστή τούμπα τη οποία θέλω να αποφύγω το επίθετο για λόγους πολιτικής αυρότητας. Και θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική ουσιαστικά, η οποία, δηλαδή καλή ώρα, ο Λαντ, πώς τον λένε, Ρέτζι και τέτοια, ή ο κύριος Τσίπρας θα μας βγάλει από την Ευρώπη και από το νόμισμα. Δεν υπάρχει λύση. Αυτά ότι υπάρχει μεσαία λύση κτλ. Κτλ. Είναι αέρας φρέσκος. Και εγώ θέλω να το έχω πει με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Ξέρετε ότι πήγα πολλές φορές κόντρα στο ρεύμα. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι δεν είμαι... Αλλά έχω νομίζω το δικαίωμα να λέω ότι όσο και να ψάξετε εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν θα με πετύχετε σε μία δήλωση όπου άλλα έλεγα τότε και άλλα σήμερα. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Μακάρι να υπήρχε. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς να βρούμε πραγματικά ή να κόψουμε χρήμα ή να... Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς πονάς όταν βλέπεις εδώ θα στην Αθήνα όμως ανθρώπους με να υποφέρουν. Παρεμβάσεις, δηλαδή φοροδιαφυγή. Δεν έχετε κάνει και πολλά πράγματα σαν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, βλέπω, παρακολουθώ την επικαιρότητα, είναι όλοι έξω με μια εγγύηση. Δηλαδή, πιάσανε καμιά δεκαριά, 15 επιχειρηματίες που είχαν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα και με 5-20 χιλιάδες άλλος, 5 χιλιάδες ο άλλος, 25 βγήκαν όλοι έξω. Δεν ξέρουμε, θα μου πεις, το θέμα είναι να μείνουν μέσα. Όχι, δεν είναι το θέμα καταρχήν, να μείνουν μέσα. Το μόνο ο Χατζόπουλος είναι μέσα. Το θέμα καταρχήν, είναι. Καταρχήν, τι του πήρε το κράτος. Τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία λέτε. Οι εγγύησεις. Είναι τρομερά ψηλές. Αλλά δεύτερον, το θέμα είναι να πάρει ο κόσμος τα λεφτά. Δηλαδή, ο λαός, εννοώ ναι. το κράτος.
Άρα το θέμα είναι να τους πάρεις τα λεπτά. Πάντως πρέπει να συμφωνήσετε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπετε αυτό το πράγμα. Δεν το είχατε ξαναδεί ποτέ. Σιδηροδέσμιους επιχειρηματίες, ναι, πρώτη φορά. Δεν το είχατε ξαναδεί. Τώρα, δεύτερον, να παραδεχθώ εγώ ότι στον τομέα της φοροδιαφυγής, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αλλά ξεκινάμε από δυστυχώς πάρα πολύ χαμηλά. Και ξεκινάμε πάρα πολύ χαμηλά γιατί είπα ότι χρειαζόμαστε φορολογική μεταρρύθμιση. Παραδείγματος χάρη, σας πω ένα τρελό. Ένας αστυνομικός μου λέει, θα πάω στο γιατρό. Δεν θα πάρω όμως απόδειξη. Το κάνω, δεν τρέπεσαι. Εσύ είσαι αστυνομικός και δεν θα πάρεις απόδειξη από το γιατρό. Όχι, μου λέει, δεν θα πάρω, κυρία, τώρα. Και δεν θα πάρω γιατί αν την πάρω την απόδειξη, θα προσθεθεί στα τεκμήρια διαβίωσης και θα μου ανεβάσει εμένα το εισόδημα. Mm-hmm. Είναι τρελό αυτό το οποίο λέει. Το ψάξα, τέλος πάντων. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Αντί να η απόδειξη στο γιατρό να είναι κίνητρο φορολογικό, ώστε να ζητήσεις εσύ μόνος σου να την πάρεις, είναι τώρα σήμερα αντικίνητρο. Έτσι δεν θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Έτσι. Άρα δεν είναι όλα καλώς καμωμένα από την κυβέρνηση. Μα είπα εγώ ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Σας βλέπω τόση βρήκες ώρα και λέτε να, ότι όλα καλώς καμωμένα. Όχι, καθόλου. Εγώ λέω απλώς ότι δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος βλέποντας το δέντρο. Άρα, ναι, έχουμε βρει τη γραμμή μας και καλά πηγαίνουμε. Ναι, πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα τα οποία αγγίζουν ευθέως την ποιότητα ζωής αλλά και την δυνατότητα που έχει ο Έλληνας πολίτης να προσφέρει. Αν σκάσουνε, και μη συγχωρέστε μου τον όρο σκάσουνε, αλλά είναι λαϊκίστικος, αλλά αν σκάσουνε σε αυτή την κυβέρνηση τα ζητήματα τα εθνικά, και ξαναγυρνάω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των Σκοπίων, τι θα γίνει? Τι γίνεται, θα το χειριστούμε. Με τι, δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος έχει ξεχάσει ποια είναι η γραμμή. Στο θέμα των Σκοπίων. Βέβαια, ναι. Η γραμμή στο θέμα των Σκοπίων είναι και έχει ψηφιστεί ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων με μοναδική τότε διαφωνία τον Καρατζαφέρη. Mm-hmm. Είναι μία γεωγραφική, ένα όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό, επίθετο δηλαδή, γεωγραφικό. Υπάρχει μια περίεργη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα γύρω από αυτό και από τη Μέρκελ και από... Δεν έχει παρά να το δεχθεί ο κύριος Γκρουεύσκη, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δεχθεί τίποτα από όλα αυτά, και έτσι μετά να μπορέσει να προχωρήσει κιόλας. Όσο ο Γκρουεύσκη δεν δέχεται αυτή την πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση τίμια, και η οποία ξεκαθαρίζει τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, ο Γκρουεύσκη, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν θα δει. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Και αυτό το μήνυμα το έχουμε δώσει ούρμπι ετ όρμπι, από το Βουκουρέστι μέχρι μετά. Λοιπόν, είναι η ώρα να δεχθεί το γεωγραφικό προσδιορισμό, να ξεκαθαρίσει η δικιά μας Μακεδονία από το κομμάτι που έχουν αυτοί, τους συμφέρει στο κάτω-κάτω της γραφής, διότι αυτή είναι ένα πολυεθνικό κράτος, δηλαδή έχουν 40% Αλβανούς, έχουν Σλάβους, έχουν αυτά. Και αντί να κάνει θεατρινισμούς με Κέρινα ομοιώματα, Κέρινο θα μείνει το δικό του ομοίωμα και έτσι όπως πάει. Λοιπόν, αυτή είναι η γραμμή και περί αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν διαφωνεί κανείς, είναι ομόφωνη, σας λέω ψηφισμένη, εγώ την ψήφισα, ξέρω πολύ καλά δηλαδή, τότε πριν από το Βουκουρέστι. Άρα αυτή είναι η γραμμή ελληνική και είναι μια πολύ δυνατή θέση. Τελειώνω με πολιτικά πάλι, αφού αρχίσαμε με πολιτικά. Ο γάμος σας με το Πασόκ πώς πάει? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Διότι για πάρα πολλά χρόνια είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πρέπει να τα αποκτήσουμε λοιπόν. Ένα το μάθημα, έλεγε η μανούλα μου, ένα το ξεμάθημα. Λοιπόν, είχαν μάθει στην αλαζονία των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Τώρα λοιπόν πρέπει να συμβαστούμε. Πολύ καλό μας κάνει, αν θέλετε τη γνώμη. Μήπως όμως... Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, εγώ πιστεύω ότι σήμερα με αυτά τα δεδομένα είναι η ώρα να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να ψηφίσουμε την απλή αναλογική. Διότι αυτό είναι θα ειδήσεις, δώσει πλέον τη δυνατότητα σε ευρύτερα πλέον κομμάτια του ελληνικού λαού, επειδή είμαστε σε αυτή τη μεταβατική φάση, να εκφραστούν γνησιότερα. Να φύγει τον πόνους στον 50, λέτε. Ναι, αυτό θα πει απλή. Μισό λεπτό όμως. Αυτός ο πολυκερματισμός που δημιουργείται
δεν είναι αποτρεπτικός για την διαπραγμάτευση. Δηλαδή λένε ορισμένοι ότι αν ο Σαμαράς ήταν αυτοδύναμος, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί καλύτερα. Δεν θα γίνει τώρα αυτό. Αυτό θα γίνει μετά την αλλαγή του συντάγματος. Ναι. Λέω λοιπόν ότι μέσα στη συζήτηση που θα κάνουμε για το Σύνταγμα, το οποίο θα θέσει τις βάσεις για τον 21ο αιώνα, ρε παιδί μου, για την Ελλάδα, είναι η ώρα να σκεφτούμε και πολύ σοβαρά το θέμα της απλής αναλογικής. Και γιατί το λέω? Διότι είναι η γνησιότερη έκφραση. Σε μια κατάσταση μεταβατική, με κρίση αντιπροσώπευσης τόσο πολύ μεγάλη όσο έχουμε εμείς σήμερα, με κρίση της πολιτικής, με αμφισβήτηση των πολιτικών, με τη μη βούληση των περισσότερων πολιτικών να υπερασπιστούν το λειτουργήμά τους. Έτσι. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι βλέπετε πολιτικούς οι οποίοι βασικά βρίζουν την πολιτική. Μα αν βρίζεις την πολιτική, πήγαινε σπίτι σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάθεσαι. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό, μέσα στη συζήτηση που θα κάνουμε για το Σύνταγμα, θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά τον εκλογικό νόμο της χώρας. Κυρία Μπακογιάννη, τελειώνω μόνο με μια ερώτηση που θα πολλοί κόσμος τη σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του. Πότε θα έρθουν άσπρες μέρες? Θα έρθουν. Θα έρθουν. Είστε αισιόδοξοι? Αυτός ο λαός έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις. Και να μην τον υποτιμάτε ποτέ. Θα έρθουν. Περάσαμε τον πάτο του βαρέλιου. Αυτό είναι αλήθεια. Από σήμερα είναι δειλή, δύσκολη, αλλά ανεβαίνουμε πλέον. Υπάρχει ανηφόρα, αλλά η ανηφόρα θετική. Αυτή την κατρακύλα του κακού της σκάλα την τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε προς τα πάνω. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να είστε καλά.